Πρώτο, διότι η Ερυθρά Θάλασσα είναι πνεύμονα από οποίο αναπνέει η ελληνική οικονομία. Το ότι πάρα πολλά προϊόντα αυτή τη στιγμή κάνουν το γύρο τη Αφρική τελικά καταλήγει, όσο και αν δεν είναι προφανέ, στην τσέπη του ένα καταναλωτή. Κάθε κοντέινερ το οποίο κάνει το κύκλο τη Αφρική επιβαρύνεται με 4-5 φορέ το κόστο τη μεταφορά. Αλλά δούμε τα λιμάνια μα. Εμεί θέλουμε να είμαστε ένα κόμβο. Λογιστικό, συγκοινωνιακό. Πειραιάς είναι 30-40% κάτω στην κίνησή του. Εάν πια το Σουέζ δεν λειτουργεί, mm -hmm. δεν λειτουργούν τα λιμάνια μας. Ό,τι πλεονεκτήματα έχουμε από τη γεωγραφική μας θέση, σε ένα μεγάλο βαθμό ακυρώνεται. Το τρίτο το είπατε κι εσείς. Αυτά τα βαπόρια που ανοίγουν εισαγωγικά, οργώνουν, κλείνω εισαγωγικά του ωκεανού, σε μεγάλο βαθμό είναι ελληνόκτητα. Εμεί έχουμε το μεγαλύτερο στόλο στη θάλασσα και θα τον αφήσουμε εμεί επίση απροστάτευτο. Εμεί προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει αμυντικό βραχίωνα και να δημιουργήσει την κουλτούρα αμυντικών επιχειρήσεων. Εμεί λοιπόν που έχουμε κάθε συμφέρον και κάθε λογική και κάνουμε αυτή την προσπάθεια, είμαστε εμεί που θα συμμετέχουμε και όλα. Είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση που οργανώνει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πρώτη φάση, ένα στόλο τεσσάρων φρεγατών με πλοία υποστηρίξεω, στα οποία θα προσθεθούν και άλλα πλοία και μια μεγάλη, η, μια μεγάλη συμμετοχή διαφόρων χωρών με προσωπικό. Νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία αυτή η επιχείρηση να πετύχει για μας καταρχήν, για μας σελήνη.